Η κυβέρνηση απέναντι στα δίκαια αιτήματα των βιοπαλλεστών αγροτών και κτηνοτρόφων που δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο συνεχίζει την κοροϊδία και τον επεγμό τους. Έτσι απέναντι στα οξυμένα προβλήματα που προκαλεί η ακρίβεια και η συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική τόσο τη σημερινή όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ευρωενωσιακή πολιτική, την πολιτική της ΚΑΠ, η κυβέρνηση αρνείται την ικανοποίηση των ετοιμάτων επιβίωσης, επικαλούμενη τις δημοσιονομικές αντοχές και μάλιστα με περίσσο θράσος και κινησμό και μπόλικη δόση ειρωνίας τους κουνάει και το δάχτυλο, επικαλούμενη τη μικρή συμμετοχή τους στο ΑΕΠ της χώρας και άρα να μην ζητάνε και πολλά. Αυτή ακριβώς την πολιτική πληρώνει συνολικά ο λαός και όχι μόνο οι βιοπαλλεστές αγρότες, αφού μένουν αναξιοποιητές τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του αγροκτηνοτροφικού τομέα για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, για την τροφοδοσία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Τους μοιράζεται ψίχουλα, προσπαθώντας να ρίξετε στάχτη στα μάτια τους, ενώ αντίθετα υλοποιείται μέχρι κεραίας κάθε απέτηση και αξίωση των επιχειρηματικών ομίλων. Αλήθεια. Ποια πραγματική ανακούφιση έστω προσφέρεται στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, μήπως μειώνοντας το κόστος παραγωγής μέσω της κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα ή το αφορολόγητο πετρέλαιο ή την επιδότηση ζωοτροφών και αγροεφοδίων ή την κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια? Όχι. Λέτε στο νομοσχέδιο, αν και δεν αναφέρεται το ποσό, μέσα στο νομοσχέδιο. Ακούσαμε και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προηγουμένως και το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρέλαιου που θα δώσετε 60 εκατομμύρια συγκεκριμένα και αυτό σε ένα τμήμα των αγροτών. Μα την τελευταία χρονιά πριν την καταργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ η επιστροφή είχε φτάσει στα 180 εκατομμύρια και με τιμή πετρελαίου στο 1 ευρώ. Τώρα με την τιμή του πετρελαίου να έχει εκτοξευθεί στα 2 ευρώ, τα 60 εκατομμύρια τι είναι? Κοροϊδία. Ούτε με 200 εκατομμύρια επιστροφή δεν θα έχουν ανακούφιση στο πετρέλαιο οι αγρότες. Αλήθεια, με εκείνη την υπόσχεση του Πρωθυπουργού το Μάη του 19 προεκλογικά περί επιστροφής φόρου στα καύσιμα κάθε χρόνο και σε όλους τους αγρότες τι γίνεται? Τη θυμάστε αυτή μήπως? Κατά τα άλλα, από την κεντρική λαχαναγορά χθες ο Πρωθυπουργός και από αυτό το Δήμα της Βουλής σήμερα δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση για το επιτακτικό αίτημα μείωσης των φόρων που πλήττουν την αγροκτηνοτροφική παραγωγή και εκτοξεύουν το κόστος των προϊόντων. Αλήθεια, η επιδότηση του 80% της ρίζας αναπροσαρμογής στο ρεύμα για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα λύσει το πρόβλημα των αυξήσεων? Πρόκειται για κοροϊδία, όταν η αύξηση μόνο του ενεργειακού κόστου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων συγκριτικά με πέρυσι αγγίζει και ξεπερνά το 20%. Μία αύξηση που θα περάσει στο σύνολό της στο λαό, αλλά φυσικά και στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Και έρχεστε με το νομοσχέδιο, μειώνεται το ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 13% στο 6%. Έτσι δεν είναι? Και το θεωρείτε μέτρο ουσιαστικής ανακούφισης αυτό? Μέτρο κοροϊδία είναι, αφού δεν αφορά την πλειοψηφία των αγροτών που τηρούν λογιστικά βιβλία και παίρνουν επιστροφή ΦΠΑ, άρα ένα ουδέτερο μέτρο. Όμως κοροϊδεύεται ξεδιάντροπα, ακόμα και με αυτό το δίθεν μέτρο, όταν γνωρίζετε πολύ καλά πως η τιμή των λιπασμάτων έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί και θα επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση λόγω του υπεραλληστικού πολέμου στην Ουκρανία. Αλήθεια, οι εφοπλιστές που παίρνουν κάθε χρόνο, όποια κυβέρνηση κι αν είναι, 350 εκατομμύρια κατέβατα επιστροφής στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρέλαιων, όπως και οι άλλοι καπιταλιστές, θα συνεχίσουν να το παίρνουν? Δεν είναι? Συνεχίζουν. Για αυτούς δεν υφίσταται θέμα δημοσιονομικών αντοχών? Είναι ή δεν είναι έτσι? Και φυσικά, κουβέντα δεν λέτε, η κυβέρνηση, για τα άλλα βασικά αιτήματα των αγροτών, αυτά που αφορούν την προστασία από τις φυσικές καταστροφές, που προϋποθέτουν υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, αρδευτικά, αντιπλημμυρικά και άλλα, αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ και πάει λέγοντας, και αντίστοιχα ούτε λόγος γίνεται για το αίτημα που αφορά στη διαμόρφωση τιμών των προϊόντων έτσι ώστε να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Την ίδια ώρα
που αρνείστε την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων επιβίωσης των βιοπαλλεστών αγροτών κτηνοτρόφων, κλιμακώνετε την επίθεση στους μικρούς αμπελοκαλλιεργητές και αμφικούχους με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τη διάθεση του χήμα τσίπουρου τσικουδιάς. Έτσι, από τη μια αυξάνεται το φόρο των διήμερων από το 0,59 στο 1,5 ευρώ, επιβαρύνοντας επιβάρυνση η οποία θα μεταφερθεί, θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, και από την άλλη επαναλαμβάνεται αυτό που έχει αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μπορούν να χρησιμοποιούν την ονομασία τσίπουρο τσικουδιά στα προϊόντα τους οι αμπελουργοί διήμεροι. Έτσι, αντί να μηδενίσετε το φόρο και να επιστρέψετε την ονομασία τσίπουρο τσικουδιά όπως προτείνουμε, εσείς υλοποιείτε τη δέσμευση προς τις ευρωενωσιακές οδηγίες για αύξηση του φόρου και απαγορεύετε την ονομασία τσίπουρο τσικουδιά, που είναι δέσμευση και δική σας όπως και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν βάζει και τέτοια υποχρέωση, αλλά επειδή έχετε δεσμευτεί στους βιομήχανους ποτοποιούς. Χτυπάτε τους μικρούς αμπελουργούς, αφαιρώντας τους μία ακόμα πηγή εισοδήματος, που τους παρέχει μία μικρή ανάσα επιβίωσης απέναντι στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της γενικότερης αντιαγροτικής αντιλαϊκής πολιτικής διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας τους μαθηματικά στο ξεκλήρισμα. Και το κάνετε συνεχίζοντας το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί θέλετε και εσείς να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα των μεγάλων παραγωγών των ποτοβιομηχανιών, των μεγαλεμπόρων, αλκοολούχων ποτών που έχουν καταφέρει να κατοχυρώσουν ρητά τις ονομασίες τσίπουρο και τσικουδιά για τα εμφιαλωμένα προϊόντα τους και φυσικά θέλουν να τελειώνουν με το καθεστώς των διήμερων. Με βάση τις εξελίξεις, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μικροί αμπελουργοί και αμφικούχοι μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα για το ποιον έχουν απέναντί τους. Έχουν τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους παράγοντες της αγοράς, όλους αυτούς που επιδοτούνται με παχυλά προνόμια, απαλλαγές, ζεστό κρατικό χρήμα για τις επενδύσεις τους, που προκαλούν μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα σε όλα τα αγαθά. Για τα δικά τους κέρδη, η ζωή των εργαζομένων, των βιοπαλλεστών αγροτών και επαγγελματοβιοτεχνών είναι γεμάτη ανασφάλεια, αγωνία για το μέλλον, με εισοδήματα που δεν φτάνουν για τα βασικά, με δουλειά από ήλιο σε ήλιο και εντατικοποίηση. Να γιατί λοιπόν ο αγώνας επιβίωσης των βιοπαλλεστών αγροτών αφορά άμεσα την εργατική τάξη και όλο το λαό. Η οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση, αντίσταση και σύγκρουση με αυτή την πολιτική μέσα από την κοινή δράση των αγροτών με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα μπορεί να αποσπάσει κατακτήσεις, να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα, να υπάρξουν ανάσες επιβίωσης. Αυτός είναι ο δρόμος που δίνει διέξοδο και όχι οι λογικές της αναμονής και των λύσεων από τα πάνω μέσα από κυβερνητικές αναλλαγές. Και σε αυτό το δρόμο του αγώνα το ΚΚΕ καλεί τους αγρότες, τους εργαζόμενους σε αγωνιστική συμπόρευση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.